Φίλο και φτερό έκαναν οι γερμανικέ αρχέ στο σπίτι του Αντρέα Λούμπιτ. Ερευνήθηκαν εξονυχιστικά και οι δύο οικίε που χρησιμοποιούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ντίσσελντορφ. Κανεί δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει πώ αυτό ο φαινομενικά φυσιολογικό 27χρονο νέο που αθλούνταν σχεδόν καθημερινά οδήγησε στον θάνατο 149 άλλου συνανθρώπου του. Λύση στα αναπάντητα ερωτήματα ίσω δίνει το χαρτί γιατρού που ανακοίνωσε η εισαγγελία ότι βρέθηκε στο σπίτι του. Αυτό ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να εργαστεί, αλλά ο ίδιος το είχε αποκρύψει από την υπηρεσία και τους συναδέλφου του. Στο μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη είναι και η γιγαντιαία επιχείρηση των γαλλικών αρχών στον τόπο της συντριβή του Μηρέου Ερμπάς. Κάτω από αντίξωες συνθήκες και σε μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, συνεργεία μαζεύουν διάσπαρτα κομμάτια του αεροσκάφους αναζητώντας παράλληλα το δεύτερο μαύρο κουτί. Τουλάχιστον άλλε 15 μέρες θα χρειαστούν για την συγκέντρωση των σωρών των θυμάτων της τραγωδίας.